Ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μέλη που συμμετείχαν στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο είδαν ένα νεαρό άνδρα που τον γνώρισαν ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Κινήθηκαν εναντίον του εκεί μπροστά στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια και εκεί άρχισαν τα επεισόδια. Οι αστυνομικοί κυνήγησαν τους νεαρούς μέχρι και το μοναστηράκι που βλέπετε ότι έφτασαν ακόμα και μέσα στις γραμμές του τρένου, του ηλεκτρικού αλλά και μέσα στο μετρό. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι μέσα από το ηλεκτρικό. Είναι στα εκδοτήρια. Ακριβώς εκεί που πάει ο κόσμος να βγάλει εισιτήριο είτε για τον ηλεκτρικό είτε για το μετρό, πέφτει όλο αυτό το ξύλο που βλέπουμε. Υπήρχαν καταγγελίες ότι οι αστυνομικοί εισέβαλαν, όπως βλέπετε και εσείς τα μέσα, και έριξαν χημικά. Αυτό ναι, εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε ότι γίνονται όλα αυτά ανάμεσα στον κόσμο. Στις αποβάτρες ναι. Έχουμε φτάσει πια. Ακριβώς. Αν δείτε και στα πλάνα, έχουν μπει ακόμα και μέσα στις γραμμές. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά. Το βλέπετε κιόλας μέσα στις γραμμές. Εκεί δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα όπως είναι στο μετρό, αλλά μπήκαν ακόμα και μέσα στις στοές να κυνηγήσουν τους νεαρούς. Όπως σας είπα, ότι διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι έγινε χρήση χημικών μέσα στο σταθμό του μετρό αλλά και στο μοναστηράκι, στον ηλεκτρικό. Αλλά η εικόνα μιλάει από μόνη της ότι μπήκαν μέσα τουλάχιστον οι αστυνομικοί για να κυνηγήσουν τους νεαρούς. Έγιναν αρκετές ζημιές, προκλήθηκαν αρκετές ζημιές και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση κυρίως σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, οι αστυνομικοί έκαναν τουλάχιστον 20 προσαγωγές και 14 ήταν οι συλλήψεις όπου χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 14 συλλήφθηκαν. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, Αντώνη Αντολέτο, το θέμα έχει τροφοδοτηθεί.